Ξυλούρης παίζει λίρα στα κέντρα του Ηρακλείου και στα πανηγύρια. Τις απόκριες βρίσκεται στο χωριό Βενεράτο. Είχε έρθει η ώρα του μεγάλου έρωτα. Στο χωριό μου τον είδα. Ήταν απόκριες και εκεί συναντηθήκαμε. Ο Νίκος ήταν νέος, εγώ νέα, εκείνος έπαιζε, εγώ χόρευα. Τα βράδια μετά το πανηγύρι οι νέοι έκαναν καντάδες στις αγαπημένες τους. Γυρίζαν τα στενά και λέγανε μαντινάδες και από εκεί. Λέγανε ο τάδες νεαρός γαπά την τάδη κοπέλα από τις μαντινάδες. Αργότερα από εκεί που κάθε τόσο πηγαίναμε σε διάφορες γειτονιές, περνούσαμε και από μια γειτονιά και ανακαλύψαμε τελικά πως είχε το προσωπικό ενδιαφέρον του. Δεν μιλούσαμε απλώς, ερχόταν. Κάθε βράδυ όταν δεν δούλευε, περνούσε με τους φίλους του και έκανε κατάδα. Ήταν και άλλοι φίλοι που είχαν και αυτοί το αίσθημά τους. Οπότε πηγαίνανε, περνούσαν από καθένα την κοπέλα του. Και γνώρισε την Ουρανία Τηλιόφθη Λυτσίου. Αυτή ήταν από το Βενεράτο. Και ήταν πλούσια, είχε λιόφυτα, είχε καλή περιουσία. Ο Νίκος φτωχός, πολύ φτωχός. Που το λιράκι δεν είχε του βάλουν κάτι τι, αλλά δεν του βάνανε, πεινούσε. Δύο ολόκληρα χρόνια μετά τη γνωριμία, ο Ξυλούρης δεν είχε μιλήσει στην Ουρανία παρά μόνο με τη μουσική του. Το κράτησε κρυφό για αρκετό χρονικό διάστημα. Τελικά ο νεαρός Ψαρονίκος ανοίγει την καρδιά του. Πήγαινα εγώ να υποδεχτώ μια φίλη μου στο λιμάνι και με είδε από κάπου καθόταν και ήρθε και μιλήσαμε. Ανάμεσα στους δύο νέους υπήρχε ένα εμπόδιο. Ο Λιράρης ήταν φτωχός και η κοπέλα από ευκατάστατη οικογένεια. Αγαπήσει την Ουρανία και λέει, μα οι γονείς μου δε θα θένε. Γιατί είσαι ένας φτωχός, βγάνεις κάτι λίγα, αλλά εγώ σε αγαπώ, σε θέλω και θα κλεφτούμε. Εντάξει Ουρανία, να κλεφτούμε. Και κλέβονται από το Ηράκλειο με ένα αμάξι, ήρθανε δεν ξέρω. Και εκεί που στο καφενεδάκι, από πάνω στη γωνία, εστρώσανε το κρεβάτι και τσιμίστηκε ο Νίκος με την Ουρανία. Όταν αγαπάς μια κοπελιά και δεν σε θέλει, ήδη χίζει. Δεν την κλέψεις, αφού σε αγαπά κι αυτή. Την κλέψεις και φεύγεις. Έτσι το κάνουμε εμείς πάλι. Η Ουρανία έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα της ώστε να γνωρίζει που βρίσκεται και έφυγε με τον άντρα της ζωής της. Κλεφτήκαμε 21 του Μάη και παντρευτήκαμε στις 22. Δύσκολη καιρή, δύσκολα όλα. Τότε να σπάσεις το κατεστημένο στην Κρήτη ήταν πολύ δύσκολο το 58. Είναι αξιολογότατη γυναίκα, διότι παρά τη δυσκολία της εποχής προτίμησε το αίσθημά της, λέει τον Νίκο που αγαπούσε. Ήρθε λοιπόν σε μια μεγάλη οικογένεια, η οποία ναι με ήταν μεγάλη αλλά ήταν όλυντονη, γεμάτη καλοσύνη. Μετά την κλοπή, στα Ανόγια είχαν χαρές και στο χωριό της Ουρανίας λύπες. Δεν θύμωναν οι δικοί μου μόνο. Όλη η κοινωνία πίστευε ότι πρόσβαλα τους πρόσβαλα. Ωστόσο, ο πατέρας της ανήλικης Ουρανίας, παρά την οργή του, δεν άφησε εκτεθειμένη την κόρη του. Το ωραίο είναι ότι παρά το ότι δεν ήθελε ο πατέρας μου, όταν πήγαν το πρωί και του είπαν να υπογράψει για το γάμο μας, υπέγραψε. Δεν είπε, δεν πρέπει, είναι ανήλικη. Δεν με έκθεσε, δεν με πρόσβαλε. Το 1960 γεννιέται το πρώτο παιδί του ζευγαριού, ο Γιώργος, και 6 χρόνια αργότερα το δεύτερο, η Ρινιό. Οι σχέσεις με το πατρικό σπίτι της Ουρανίας αποκαταστάθηκαν λίγα χρόνια αργότερα.